Και τώρα, Ηλία, έφτασε αυτή η στιγμή που θα πρέπει να δώσεις αυτή την πολυπόθητη ασυλία. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Και θα ξεκινήσουμε από την ομάδα του Μιχάλη. Σου θυμίζω... Από εκεί. Ότι ο ρόλος σου είναι πολύ καθοριστικός. Τους είδες όλους, λοιπόν. Τους άκουσες. Μας είπες ότι ήξερες ένα περίπου που... Ναι, αλλά πάλι μπερδεύουμε όσο, κινείσαι, όσο τα, τα βλέπω που σου μπερδεύω. Έχεις αλλάξει γνώμη? Όχι, είμαι μεταξύ τριών. Μόνο. Οπότε πάω στον κύριο Σταβέντο, πρώτα. Ναι. Θα με βρεις, κύριε Ρίζου. Ούτως ή άλλως. Δεν διαγωνίζεται η κυρία Ρίζου απόψε όμως. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Γεωργίου μου. Ποιο θα είναι το κριτήριο απόψε, Ηλία? Το X-Factor. Απλά πράγματα. Και κατά δικιά μου άποψη, δεν μπορεί να κάνω λάθος, κυρία Ρίζου. Άρα απόψε θα δώσεις ασυλία στο παιδί που θεωρείς... Ναι, που δεν έχει σημασία αν το καλύτερο, καλά ή όχι. Δηλαδή, όχι αυτό όχι, που κινδυνεύει. Όχι το καλύτερο, αυτό που νομίζω ότι υπάρχει το X-Factor, το show, έτσι λέγεται. Σε ακούμε, λοιπόν. Κύριε Σταβέντο μου, θα δώσω ασυλία στον Justin Bieber. Άρα στο Μίλτο Χαρόβα. Μίλτο, συγχαρητήρια. Έχεις την ασυλία από τον κύριο Ψινάκη. Μπορείς να χαλαρώσεις, λοιπόν. Αντρέα, να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Ηλίας είχε αλλάξει 100 φορές τακτική. Σε μένα, δηλαδή, το έπαιξε εντελώς αλλιώς. Σήμερα όμως ήταν το ίδιο πολύ αποφασισμένο. Ήταν η πρώτη φορά. Τώρα έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, νομίζω. Και... του αρέσει. Μιχάλη. Και μας αρέσει που του αρέσει, που έχει ολοκληρωμένη άποψη.